Είτε αφορούσε από τη θέση του Υπουργού, κύριε Σαλμά, ότι υπήρχε συγκεκριμένη πρακτική και εκεί θέλατε εσείς να παρέμβετε, πέρα από τη μείωση του φαρμάκου στην οποία προχωρήσατε. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα ζητήσει έλεγχο για τη συγκεκριμένη εταιρεία από τον επιθεωρητή δημόσιας υγείας, από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, όπου πήρα ένα πόρισμα το οποίο έκρινα ότι ήταν ανεπαρκές και ότι προσπαθούσε ουσιαστικά να συγκαλύψει αυτό που ζητούσα να μάθω, και θα σας πω τι είναι αυτό. Ζήτησα από τον κύριο Ρακιτζή, απευθύνθηκα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, μήπως βρω άκρη εκεί. Πήρα και από εκεί ένα πόρισμα που, εν πάση περιπτώσει, τι έλεγε, για ποιο ήταν αυτό το πόρισμα. Πολύ σύντομο όμως, κύριε Σαλμά, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Ήταν, απεδείκνυε πως η φαρμακευτική αυτή εταιρεία χρηματοδοτούσε μια άλλη εταιρεία υγείας, που ανήκε σε μια καθηγήτρια υγείας, και αυτή η εταιρεία πλήρωνε τα έξοδα για να πάνε σε ένα συνέδριο στη Γερμανία, και το έκανε και τις προηγούμενες χρονιές, που ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου, ήταν πρόεδρε της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Αυτά δηλαδή τις επιτροπής... είναι πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Δηλαδή. Είναι γνωστά αυτά. Απλά, ξέρετε, ποτέ δεν μπήκε η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτά που σας λέω ήταν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν ασχολήθηκε ποτέ. Λοιπόν, κύριε Πουλάκη, θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς, γιατί είδαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, να δείχνει αποφασιστικότητα στο να προχωρήσει η διαλεύκανση της υπόθεσης. Βεβαίως και με την παρέμβαση που έχουμε και από τις ΗΠΑ που ψάχνουν την υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα, διότι είναι σαφέστατα ότι δεν έχω τις γνώσεις που έχει ο κύριος Σαλμάς, που τον ακούσαμε προηγουμένως. Όμως θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι πρέπει να είναι μάλλον ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Καλά κάνατε και σε κάποια στιγμή, κυρία Χρονά, είπατε, σας θυμίζει Siemens. Μιλάμε για τέσσερις. Το κόστος στο δημόσιο και στο ελληνικό δημόσιο ενδεχομένως είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπέστη εξαιτίας της. Μιλάμε για 4.500 κύκλωμα. Γιατροί, ας πούμε, μιλάμε για δημοσιογράφους, μιλάμε για εταιρείες ξέπλυμα χρήματος, μιλάμε για υπερτιμολογήσεις φαρμάκων. Αυτό που θα ήθελα όμως να κρατήσουμε είναι ότι με το που έγινε γνωστό από τα στοιχεία από την Αμερικάνικη δικαιοσύνη, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η ελληνική κυβέρνηση, με αποφασιστικότητα έστειλε τον φάκελο στην ελληνική δικαιοσύνη, κάτι που και ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς παραδέχτηκε ότι δεν γινότανε, παρόλο που δινότανε μία μάχη, ήταν πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για κάποια χρονικά διαστήματα. Όμως ποτέ δεν μπήκε η δικαιοσύνη, ούτε και η κυβέρνηση τότε είχε δείξει μια αποφασιστικότητα για να διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Και εδώ πέρα νομίζω το ότι μετά την παρέμβαση δικαιοσύνης περιμένουμε όλοι να κάνει αυτή την δουλειά την οποία πρέπει να κάνει, γιατί στο χώρο της υγείας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο.